Για να δούμε τώρα. Κεφαλιά! Γκολ για τη Ρεάλ! 0-1! Καρίμ Μπενζεμά! Καρίμ Μπενζεμά! Ο Γάλλος! Ο Γάλλος! Στο 21ο λεπτό. Τι είπε ο παιδί! Θα προηγηθεί η Τσέλσι, είπε. Τουλάχιστον έχει γκολ το ημίχρονο. Έχω πει 2-1, είμαι ακόμα μέσα. Ο Καρίμ ο Μπενζεμά! Χαμός από τους ούλτρας, τους φανατικούς φλωροπαδούς της Ρεάλ στο Λονδίνο. Κάναν έτσι. Για να δούμε εδώ και πάλι τη φάση. Ο Βινίσιος ήταν που πήρε την μπάλα από τα αριστερά. Έπαιξε το 1-2 με τον Μπενζεμά. Δεν είναι offside, για κανένα λόγο. Πόσο γρήγορα έφυγε. Κοίτα, assist με το αριστερό με τη μία. Εκπληκτικό γκολ. Πολύ ωραία, φοβερή κεφαλιά του Μπενζεμά. Ποιος είναι ο καλύτερος center forward στον κόσμο? Ο Εμπαπέ είναι. Ο Χάλαντ είναι. Άσχετη. Μοδάκιδες. Γι' αυτό ο Μπενζεμά λέει: φέρτε όποιον θέλετε στη Ρεάλ. Φέρτε το Χάλαντ. Φέρτε τον. Τον άλλο, τον Λεβαντόφσκι που παίζει με την Άιντραχτ Καματερού και βάζει 4 γκολ. Φέρτε όποιον θέλετε, λέει ο Μπενζεμά. Φέρτε όποιον θέλετε, λέει ο Κάριμ ο Μπενζεμά. Ωραία, σε ευκαιρία και τον Μπενζεμά, 2-0. Γκολ! Τι κάνει αυτός, ρε! Τι κάνει αυτός ο Μπενζεμά! Τι ζούμε! Τι ζούμε από τον Γάλλο σέντερφορ! Τι κάνει, ρε! Τι κάνει ρε αυτός ρε, με ποιο τρόπο βάζει γκολ ρε παιδιά. Έτσι μου γίνε, έτσι μου γίνε. Λοιπόν, και τώρα, όλο αυτό το διάστημα Μάκη, ναι. Έχουμε φάει. Δεν σου έχουνε να φας, δεν σου έχουνε φάει. Είναι αυτή η στιγμή. Έχουμε φάει, κόλλησε. Έχουμε φάει πίτσες. Έχουμε φάει σουβλάκια. Έχουμε φάει παϊδάκια. Έχουμε φάει λαχανόριζο, φακόριζο. Ναι. Ήρθε η ώρα, θα σου πω μόνο μία λέξη. Πατσαάθ. Αλήθεια, θα φας πατσά. Ναι. Όχι ρε φίλε. Θα φάω πατσά. Ρε καμότο, γιατί να το χάνω αυτό. Θα φάω πατσά, δεν είχε άλλο αυτό, έχει μόνο. Τι μισή αλήθεια, τώρα δίνετε δύο κουταλιές πατσά ρε, τελεμέδες. Δεν είχε άλλο. Τόσο σου βάλει και σε χρέωση γι' αυτό. Εδώ. Δείξε στην κάμερα, δείξε στην κάμερα να δω. Πατσαδάκι. Σε μπολάκι σκυλοτροφής. Σε μπολάκι γιουκανούμπα. Πόσο άλλο να θα χυθεί, μωρέ. Εκεί, φαίνεται. Λίγο, πολύ λίγο. Λίγο είναι εδώ, φαίνεται καλά. Α. Πατσαάθ. Πατσαάθ είναι αυτός. Λοιπόν. Τι σου έχουνε δύο κουταλιές πατσά. Θα το φάω αλήθεια, και αυτό. Που, πήγα να πω κάτι. Εννοώ δεν με ενδιαφέρει. Παρά λίγο να ξεκριστώ. Πανελληνίως, αλλά τι πιο σύνηθες. Τσουβέλα να ξεφυλίζεται. Κορνεράκι. Ο Κρίστενσεν τώρα στα δεξιά για την Τσέλσι αφήνει στον Ρις Τζέιμς. Ο Ρις Τζέιμς ο οποίος ψάχνει τη σέντρα. Όχι. Αφήνει για τον Ζορζίνιο. Ωραίο το γέμισμα του Ζορζίνιο. Ευκαιρία. Γκόλ η Τσέλσι. 1-2. Νομίζω θα πάμε βαρ βέβαια. Θέλει να του πάρει τα μέτρια στο βαρ με το Χάβερτ. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι. Θέλει. Δεν να του πάρει τα μέτρα. Θα το για δω γιατί... Εδώ. Στην πολύ ωραία δουλεμένο γκολ για τη Τσέλσι. Πρόλαβε να καλυφθεί. Όχι, ναι, δεν υπάρχει κανένα site. Γκολ! 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 330 που λέει ότι βλέπουμε μας χωρίς 330 και χωρίς delay! Διαλέξατε το παιχνίδι, δεν θα σε βλέπετε. 1-0 η Μπάγερ, έτσι, ο Μπεγάλες. Και εμείς έχουμε δει 3 γκολ και έχει και συνέχεια! Πότε θα έρθει αυτό το φαγητό, διάολε. Γνώμη με ημαράκι για Μπενζεμά. ο Μπενζεμά μου θυμίζει εμένα όταν ξεκίνησα στη Νέα Δημοκρατία. Ήμουν αυτός που βάζε τα γκολ. Με αμφισβήτησαν και είπα μολούλα βέ, ελάτε, φέρτε και τον έναν, φέρτε και τον άλλον και έμεινα εγώ πιστός στρατιώτης της Νέας Δημοκρατίας. Όποια νεόκοπα παιδάκια επιθυμούν, ας έρθουν να μου πάρουν τη θέση. Αυτός είναι ο Μπενζεμά. Εγώ είμαι ο Μπενζεμά. Ο Μπενζεμάκης. Να σου πω... Πιστεύεις ότι σε ένα παράλληλο σύμπαν ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης θα ήταν ωραίο σέντερ φορ σε κάποια ομάδα ελληνική?
Ναι, Λεβαδιακό. Τι κάνει εδώ. Απίστευτο λάθος. 3-0. 1-3 η Ρεάλ. Απίστευτο. Μπενζεμά, χατρίκ. 1-3, με συγχωρείτε. Ρε άνθρωπε. Ρε τερματοφύλακα. Κάνει ο προπονητής τις αλλαγές. Ρε Μεντί. Κάνει τις αλλαγές. Έχουμε μειώσει. Ρίξε μία. Τώρα την μπάλα να φύγει μέσα. Με το build-up. Το build-up. Να χτίσουμε το παιχνίδι από πίσω. Τον πέθανε στον άλλον. Είναι απλήρωτος από τον Λαμπράμοβιτς. Έχει φραγεί από τη ΔΟΗ Λονδίνου. Τι έκανε ρε παιδιά, τι έκανε άνθρωπος. Τι έκανες ρε Μεντί, τι έκανες αλήθεια.